Αν το βάθος είναι κάτω από τα 15 μέτρα, η έρευνα στα μεσόνερα είναι απαραίτητη. Ταράζοντας απαλά η θάλασσα το βυθό, οθεί τα ψάρια σε αναζήτηση τροφής. Οπότε τα βρίσκουμε έξω ή πολύ κοντά στις τρύπες να παραμονεύουν. Το να χτυπήσει κάποιος ένα ψάρι με τον τουφέκι μέσα στο θαλάμι του είναι κάτι που λίγο πολύ όλοι μπορούμε να το καταφέρουμε. Η δυσκολία όμως είναι στο να εντοπίσουμε το ψάρι. Η ικανότητα και οι αρετές λοιπόν του ψαροκυνηγού είναι η γνώση, η ηρεμία, το σχολαστικό ψάξιμο και πάνω απ' όλα η μη κατάχρηση των δυνατοτήτων του. Εξαπλώνεται γεωγραφικά στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, φτάνοντας ως τη Βόρεια Πορτογαλία. Στη χώρα μας η ελεία της γίνεται σε ερασιτεχνικό ή το πολύ μη επαγγελματικό επίπεδο και πάντα τους καλοκαιρινούς, όπως είπαμε, μήνες. Μπορείς να το πιάσεις τελείως άφοβα από το κεφάλι, ενώ θέλει μεγάλη προσοχή στο πίσω μέρος, γιατί υπάρχουν κοφτερές οδοντωτές ζώνες και καθώς τις κλείνει με φοβερή δύναμη, αν σου πιάσει το χέρι, μπορεί να σε τραυματίσει αρκετά. Κοίτα. Ο Ποταμιάνος γράφει πως αν δεις ένα πανέρι με σκάρους, παρόλο που είναι η ίδια ράτσα, θα δυσκολευτείς πολύ να δεις δύο όμοια ψάρια. Το κάθε ψάρι έχει τα δικά του χρώματα. Ακόμη και αν τα βρεις, πάλι θα έχουν μεταξύ τους κάποιες χρωματικές διαφορές. Πρέπει να γλιστράς μαλακά πίσω του και να το ακολουθείς ήρεμα, ώσπου να εξοικειωθεί με την παρουσία σου και να ηρεμήσει. Είναι αυτό που λέμε πλαναριστό ψάρεμα.